Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Άλλη μια εκπομπή Flash Sport είναι εδώ μαζί σας στο NSTV, τρίτη βράδυ λίγο μετά τις 7. Δύο μέρες μας χωρίζουν μέχρι το τέλος του Φλεβάρη, 27 Φλεβάρη σήμερα. Και μαζί μας όπως πάντα στην παρέα μας ο Γιάννης Γιαννούλας από το matchmoney.com.gr, το site, και Match Money εφημερίδα. Καλησπέρα Γιάννη. Καλησπέρα Χρήστο, καλησπέρα και στους φίλους του NSTV. Πιο κοντά στο μικρόφωνο, αν θέλεις. Λοιπόν, και σήμερα έχουμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα. Έχουμε αλλαγή σκηνικού στο πρωτάθλημα της Super League με τα όσα έγιναν το Σαββατοκύριακο. Έχουμε πρώτη-τελευταία αγωνιστική να διεξάγεται αύριο και την Κυριακή το τέλος της κανονικής περίοδου. Έχουμε αρκετές ειδήσεις από το χώρο του μπάσκετ, καθώς μετήχε στα παράθυρα τα προκριματικά για το Ευρωμπάσκετ 2025 η εθνική μας. Έχουμε μέσα σε όλα βόλεϊ, έχουμε να πούμε για τον Πανιόνιο πολλά ωραία νέα. Σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Ποδόσφαιρο ωραία νέα, στο μπάσκετ. Εντάξει, στο μπάσκετ. Αν και παραμένει πρώτος, όχι και τόσο καλά. Ναι. Παρόλα αυτά όμως ξέρουμε ότι μπορεί να το επιτύχει αυτό που έχει ξεκινήσει από την αρχή της χρονιάς. Και πρωτού περάσουμε στα κυρίως θέματα, να πούμε ότι πρώτα απ' όλα είναι μια ημέρα η οποία έχει πολλές ειδήσεις, έχει κλείσει απολογία τρεις ομάδες από, από το πρωτοβάθμιο μονομελές διοικητικό όργανο της Super League, Παναθηναϊκός, Άρης και Πανσεραϊκός, για τη συμπεριφορά των φιλάθλων τους. Να πούμε πρώτα απ' όλα την καθιερωμένη στήλη της εκπομπής, το σαν σήμερα. Έχω διαλέξει καλά. Έχω επιλέξει πάντα ωραία πράγματα για σένα. Για να ακούσουμε. Λοιπόν, θα σε πάω πολύ παλιά. Όταν λέω πολύ παλιά, θα σε πάω αρχές του 1900. 123 χρόνια πίσω. 124, εντάξει. Λέω. 124. Εντάξει. Εκεί όπου ανήμερα της 27ης Φλεβάρη του 1900 ιδρύεται η Μπάγκερ Μονάχου από τον Φραντς Γιόνγκ και άλλους 17 νεαρούς στο εστιατόριο Γκιζέλα του Μονάχου. Μια Μπάγκερ η οποία μέχρι σήμερα είναι ένα από τα πιο κερδοφόρα σωματεία σε όλο τον κόσμο. Πιο κερδοφόρα, πιο επιτυχημένα. Με πολλούς τίτλους στο Παλμαρέ. Και με μια δική της λογική στη θεώρηση των πραγμάτων για το πώς βλέπουν το ποδόσφαιρο και πώς το αναπτύσσουν. Βέβαια, επειδή είσαι πάντα τις επιτυχίες τους. Ετοιμόλογος και κατσικοπόδαρος, εγώ θα το έλεγα. Και τι είπε, κατσικοπόδαρος, τι θέλω να πεις, βέβαια. Όσον αφορά την Bayern, επειδή της έχεις πει και εσύ σαν άλλος Μητσοτάκης καλή επιτυχία φέτος και σαν τρόπια κτλ. Είδες ότι δεν τα πηγαίνει και τόσο καλά φέτος. Είναι. Έχει φάει ήδη το Super Cup, έχει χάσει το κύπελο, είναι στο μείον 8 από την Λαμπτά, είναι στο μείον 8 από την Leverkusen. Και κινδυνεύει να μείνει έξω από τη Λάτσιο, δηλαδή. Γι' αυτό σου λέω, ο κατσικοπόδαρος. Και ο Χάρη Κέιν που πήγε υποτίθεται για να αλλάξει το σκηνικό. Ο κατσικοπόδαρος είναι ο Χάρη Κέιν. Εμείς τι δουλειά έχουμε τώρα με το. Κάτι του δίνεις και εσύ με την άβρα σου. Δεν ξέρει να. Δεν μπορεί να πάρει ούτε κούπα του καφέ ο Χάρη Κέιν. Και λοιπόν, τσαγιού μάλλον επειδή είναι Άγγλος. Θα σε πάω 59 χρόνια αργότερα. Το 1959, όπου οι Boston Celtics κερδίζουν τη Μινεάπολις με 173-139, δημιουργώντας ρεκόρ του NBA σε σύνολο πόντων και μεγαλύτερο σκορ σε ημίχρονο και κανονική διάρκεια αγώνα. 173-139, νομίζω ότι δεν το συναντάμε συχνά. Δηλαδή, είναι. Τελευταίο σκορ που θυμάμαι εγώ ήταν στο προηγούμενο. Το πιο πρόσφατο, δηλαδή το All-Star Game. Ναι, που ήρθε 211-186, ναι. Αλλά εντάξει, τώρα εκεί είναι. Και εμείς θεωρούμε επιτυχία αυτή στην Ευρώπη, αν πάει. Θα πιάσει μια ομάδα του 100. Άντε και 120. Ανοίγουμε σαμπάνιες. Λοιπόν, πάμε και στο 1966. Από το τριώροφο κτίριο της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού στο πεδίο του Άρεως, εκπέμπει για πρώτη φορά η τηλεόραση ενόπλων δυνάμεων, μετέπειτα η ΕΝΕΒ, με ένα πρόγραμμα που ξεκινά στις 7 και λήγει στις 9 και 10. Λοιπόν, πάμε.
Λοιπόν, και έλεγα για την, για την ΙΕΜΕΔ, ένα κανάλι το οποίο αργότερα δημιουργήθηκε όπως δημιουργήθηκε, ξεκίνησε ως ΙΕΝΕΔ και πλέον στις μέρες μας είναι ως το κρατικό κανάλι της ΕΡΤ, αφού πέρασε από διάφορα κύματα. Και αν είχε πάει, αν θυμάμαι καλά, είχε πάει μέχρι το 1982-1983, από τη μορφή της ΙΕΝΕΔ και μετά έγινε ΕΡΤ 2. Ακριβώς. Μετά έγινε ΕΡΤ 1 ναι. Και στην πορεία δημιουργήθηκε μετά τη Θεσσαλονίκη στη λεγόμενη ΕΡΤ 3. Βέβαια προς τα μέσα του 2000 είδαμε και κάποιες αλλαγές ονομάτων, ΜΕΡΙΤ. Ναι, είχαν γίνει διάφορα. ΝΕΤ, θυμάστε ΝΕΤ. Τέλος πάντων. Πάμε να δούμε τώρα και κάποια άλλα ωραία θεματάκια. Να πούμε πρώτα απ' όλα ότι το 2000 έχουμε το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Χρυσού Στίβου που ολοκληρώθηκε στη Γάνδη, εκεί όπου η Κατερίνα Θάνου κατακτά το χρυσό μετάλλιο στα 60 μέτρα με 7.05, ενώ οι Θεοδωρίδης και Παυλακάκης κατατάσσονται δεύτερος με 6.51 και τρίτος με 6.54 στο αγώνισμα των 60 μέτρων ανδρών. Πάμε και στο 2013, όπου ο Βασίλης Παπαγεωργόπουλος, ο Έλληνας πολιτικός που είχε διατελέσει βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία, υφυπουργός αθλητισμού στην κυβέρνηση Μητσοτάκη και δήμαρχος Θεσσαλονίκης. Ή αλλιώς ο φτερωτός γιατρός, το παρατσούκλι του. Σωστό. Και τις επιτυχίες του στα 100 μέτρα και στα 200. Καταδικάζεται σε ισόβια κάθερξη για υπεξαίρεση 17,9 εκατομμυρίων ευρώ από το Δήμο Θεσσαλονίκης. Ήταν αθλητής του Στίβου που αναδείχθηκε αρκετές φορές πρωταθλητής Ελλάδας και Βαλκανιώνικης στα 100 μέτρα, ενώ κατέκτησε 3 ευρωπαϊκά μετάλλια. Και ήταν και στο τελικό των Ολυμπιακών Αγώνων το 1972 στο Μόναχο, αν θυμάμαι καλά. Και βγει 7ος-8ος. Όλα τα θυμάσαι. Είσαι. Εξού και το παρατσούκλι φτερωτός γιατρός. Είσαι ο Wikipedia εκπομπής. Ήταν γιατρός στη συνέχεια. Και... Να δούμε όμως αυτό άμα το θυμάσαι. Το 2017 η FIBA και η Nike ανακοινώνουν την έναρξη της συνεργασίας τους. 2017. Ναι. Συνήθως θυμάμαι τα παλιά, τα καινούργια, ναι, τα πιο πρόσφατα δεν έχουν περάσει ακόμα στο σκληρό δίσκο. Ανακοινώνουν την έναρξη συνεργασίας τους προμοτάροντάς τη με τον LeBron James, τον Kyrie Irving, τον Marc Gasol, τον Paul George και τον Γιάννη Αντετοκούμπο. Δεν θυμάμαι τίποτα. Η συμφωνία θα έχει ισχύ για τα επόμενα 11 χρόνια. Οπότε έχουμε άλλα 4 τώρα. Και θα κλείσουμε με το 2023, όπου ο Σταύρος Παπαδόπουλος, ο άνθρωπος με τον οποίο η ποδοσφαιρική ομάδα Καλαμάτας έγραψε τις πιο χρυσές σελίδες της ιστορίας της, πεθαίνει σε ηλικία 89 ετών στο Hong Kong, μετά από νοσηλεία στην εντατική εξαιτίας καρδιολογικών προβλημάτων. Υπό την προεδρία του, η ομάδα της Μεσσηνίας έφτασε μέχρι και την πρώτη εθνική το 1995, ενώ έβγαλε παίκτες όπως ο Νίκος Λιμπερόπουλος, Πίτερ Οφορίκουε και Ντέρεκ Μπόατενγκ. Και δεν θα μάθουμε ποτέ αν είναι αλήθεια εκείνη η ιστορία με τον Ρονάλντο που λέγανε, θυμάσαι, ότι στα 15 του είχε απορριφθεί από την Καλαμάτα. Αν το θυμάσαι. Κοίτα, κυκλοφορούσε σαν αστικός μύθος ότι. Κι όμως είναι αλήθεια αυτό. Ναι. Και όχι μόνο ο Ρονάλντο, και πολλοί άλλοι παίκτες. Θα μου πεις βέβαια εκείνη την εποχή, το 1995 που λέμε για παράδειγμα για την Καλαμάτα, είχαν ακουστεί και για διάφορες άλλες ομάδες, όπως ο Παναθηναϊκός ότι είχε υπογράψει. Με τώρα, τη μισή Αργεντινή. Λίγο δύσκολο δεν το βλέπεις αυτό τώρα, Χρήστο, το 93 ο Ρονάλντο που ήταν 16 χρονών να δοκιμάσει και 15, να δοκιμάσει στην Καλαμάτα και να απορρίφθηκε και μετά από ένα χρόνο να βάλει 60 γκολ με την Αϊτχόφεν. Γιατί όχι. Λίγο δύσκολο. Θα σου θυμίσω ότι ο Παναθηναϊκός είχε, για παράδειγμα, επειδή ακολουθώ το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, είχε, πώς το λένε, είχε έρθει κοντά στο Λεβαντόφσκι και έλεγε ότι δεν μου αρέσει αυτό ο παίκτης. Ναι, αυτό έλεγε. Ήταν η πρόταση του Γιάτσικ Μποχ τότε αυτή. Ναι. Για τον, και απέρριψε ο Παναθηναϊκός στο Λεβαντόφσκι χωρίς να ξέρει βέβαια τη συνέχεια του παίκτη. Ναι, φυσικά. Άλλο να απορρίψεις ένα παίκτη ή να μην θέλεις να δώσεις τα χρήματα για ένα παίκτη και στη συνέχεια ο παίκτης αυτός να κάνει φανταστική καριέρα. Κι άλλο να λέμε τώρα ότι στα 15 το δοκιμάστηκε στην Καλαμάτα και απορρίφθηκε. Ναι, μιλάμε για 15 χρονών όμως. Ναι, και την επόμενη χρονιά, μετά από άλλο 1,5 χρόνο, πήγε στην Ολλανδία. Ναι, μπορεί να ζήτησε κάτι παραπάνω και εσύ το κάνεις, Στέφα. Όχι, μπορεί να είπε ότι ξέρεις τι, θέλω ρε παιδί μου, ναι. Να μου δίνετε κανονικά μισθό. Δεν βγαίνουν τα νούμερα, δηλαδή. Άλλο όχι, λέγανε ότι τον απέρριψε Καλαμάτα. Ναι. Και την επόμενη χρονιά ήταν στην αποστολή. Τον απέρριψε, σου λέω, γιατί μπορεί να τους είπε. Εγώ, επειδή είμαι μικρός και έχω πάρει θετικά στοιχεία από όλο τον κόσμο κτλ., ότι μπορεί να εξελιχθώ,
θέλω να μου δίνετε ένα μισθό κανονικά όπως θα έπρεπε ο φτασμένος ποδοσφαιριστής. Και να του είπανε, κοίτα, είσαι πιτσιρικάς, τώρα μην ζητάς πολλά. Πάρε εντάξει, το χαρτζιλίκι σου να πηγαίνει να τρώει μια πυρόπιτα. Το βλέπω λίγο δύσκολο. Και. Γιατί μετά από 1,5 χρόνο σου είπα, πήγε στην Αϊτχόφεν και ήταν και στην αποστολή της Εθνικής Βραζιλίας που πήρε το Μουντιάλ το 1994. Εντάξει, μόλι. Και τι. Τέλο πάντων, πάμε. Δώστε. Λοιπόν, αυτό ήταν η στήλη σαν σήμερα. Μάθαμε αρκετά πραγματάκια. Σου θύμισα πολλά περισσότερα. Τα παλιά σου είπα, τα θυμάμαι. Και πάμε σιγά σιγά να ξετυλίξουμε αυτό το κουβάρι της Super League, του πρωταθλήματος της στοίχημα Super League. 24η αγωνιστική ήταν. Η δράση δεν σταματάει ποτέ. Ποτέ όμως. Η 24η αγωνιστική, η οποία είχε κάποια αποτελέσματα τα οποία μπορούν να κριθούν θετικά για κάποιους. Η κορυφή έμεινε ανάλυτη. Λαμία ΑΕΚ 1-3. Σε ένα μάτσο το οποίο συζητήθηκε μέσα στην εβδομάδα για την απουσία του Καρλίτος και την αποκάλυψη του Λεωνίδα Βόκολου ότι ο Τσιλούλης, ο οποίος δεν αγωνίστηκε, θα αγωνίζεται από την νέα αγωνιστική περίοδο στην ΑΕΚ. Και επίσης, μια σκέπη για τον Καρλίτος, ότι αύριο παίζει το τελευταίο του παιχνίδι με τη Λαμία στο Περιστέρι, καθώς η Λαμία συμφώνησε να τον δώσει με μεταγραφή με ένα αντίτιμο γύρω στους 350.000 ευρώ στην Αστάνα από το Καζακστάν. Σε ένα πρωτάθλημα που ξεκινάει τώρα και ο Καρλίτος θα παίξει και το αυριανό παιχνίδι με τον Ατρόμητο, που η Λαμία θέλει το τρίποντο για να εξασφαλίσει και μαθηματικά την παρουσία της στα play-off της Super League 1. Οπότε θα είναι η τελευταία φορά που θα το δούμε. Σήκωσε ντόρο, παίζει τελευταίο παιχνίδι και φεύγει. Δεν θα πω τη λέξη αλλίωση πρωταθλήματος. Εντάξει, αλλίωση πρωταθλήματος είναι. Παρουσιάζεται μια ευκαιρία να πουλήσει ένα παίχτη με κάποια χρήματα και 33 ετών και όλα να μην. Ναι, από την άποψη όμως ότι. Εντάξει, αλλίωση πρωταθλήματος. Ναι. Το να γίνεται τώρα συμφωνίες κάτω από το τραπέζι, παραμονές παιχνιδιών και να γίνεται ό,τι γίνεται στο περιβάλλοντα χώρο και στην περιραίους ατμόσφαιρα, νομίζω ότι εντάξει. Λοιπόν, στο μάτς που θα το ξεχάσουν και οι 22 ποδοσφαιριστές ήταν αυτό στις Σέρες, πάνω στο Ραϊκό Ακρόπολης 0-0. Λίγες, πολύ λίγες ευκαιρίες. Ναι, κακό παιχνίδι. Πας για ένα όφι 2-2 σε ένα μάτς που προηγήθηκαν οι γηπεδούχοι 2-0 στο ημίχρονο. Στο 20 λεπτό είχαν ήδη πετύχει τα δύο γκολ τους οι Γιαννιώτες. Με το Ροσέρο το ένα το οποίο κέρδισε κατά κράτος, θα λέγαμε. Θύμισε λιγάκι τη φάση του Καρλίτος στο μάτς με τον Παναθηναϊκό. Ναι, πολύ ωραίο γκολ. Στο δεύτερο ημίχρονο επέστρεψε όφι. Κάπου, και πήρε σημαντικό βαθμό. Κάπου απρόσπαινα, γιατί ο Μιχάλης Γρηγορίου μίλησε ότι όταν λέει θέλεις να λέγεσαι ομάδα η οποία παλεύει για να σωθεί, δεν έχει τέτοια εικόνα. Απ' την άλλη πλευρά, ο Τραγιανός Δέλλας ευχαριστημένος. Γιατί είναι αυτό, ίσως έκανε αυτό, το 2-2. Ναι, δεν έκανε το 2-2, έκανε το 2-2 σε αποτελέσμα, σε θετικά αποτελέσματα. Ναι. Ναι, μετά το 4-0 επί του Πασεραϊκού και βάζει τον όφη σε μία σειρά. Πανετολικός ΠΑΟΚ 1-3, με τους Αγρινιώτες να προηγούνται 1-0 λίγο πριν το ημίχρονο, να βλέπουν στο δεύτερο ημίχρονο τον ΠΑΟΚ να ανασυντάσσεται και να πετυχαίνει 3 γκολ. Στο τελευταίο 20 λεπτό. Ακριβώς. Και πάλι με πρωταγωνιστή το Γιάννη Κωνσταντέλια. Περίπου ίδιο σκηνικό είχαμε και στο Καραϊσκάκι με τον Ολυμπιακό σε ένα μάτς και κλεισμένο των θυρών να προηγούνται οι Αρκάδες 1-0 στο ημίχρονο, να βλέπουν τον Ολυμπιακό να γυρνάει η τούμπα το παιχνίδι και να παίρνει το τρίποντο. Άρης Βόλος 2-0 σε μια εύκολη επικράτηση. Είχαμε και τον Ασφαριφάλντ να πετυχαίνει το παρθεντικό του γκολ με τους κίτρινους. Και στο μάτς το οποίο έγινε πολύ κουβέντα μετά το τέλος του παιχνιδιού, ήταν αυτό ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την Κηφισιά. 1-1 τελικό σκορ. Παναθηναϊκός ο οποίος προηγήθηκε με γκολ του Παλάσιος, 37ο λεπτό. Ακυρώθηκε τέρμα του Αργεντίνου στο δεύτερο ημίχρονο. Και η κομβική φάση στο 66, η κόκκινη κάρτα που είδε ο Σένκεφελντ ως τελευταίος παίχτης για χτύπημα. Στο 64. Ναι, στο 64 για χτύπημα πάνω στον Τετέι που μόλις είχε μπει ως αλλαγή στο παιχνίδι και δύο λεπτά αργότερα. Το αυτογκόλ του Αράου. Είναι αυτό το οποίο ουσιαστικά έδωσε και το παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος ήταν πολύ νευρικός. Δημιούργησε φάσεις, πολλές φάσεις.
Αλλά κάπου τα χάλασε στο τέλος. Εντάξει, είναι... Δεν μπορώ να το πω κόπος των συνεχόμενων αγώνων, μιας και είχαν προηγηθεί τα 130 λεπτά και τα πέναλτι του κυπέλου με τον ΠΑΟΚ. Ο Φατίχ Τερίμ σίγουρα έκανε αρκετές αλλαγές. Δεν μπορεί να πεις ότι η ομάδα ήταν κουρασμένη. Όταν είσαι ομάδα επίπεδου ναι. πρωταθλητισμού, είτε λέγεσαι Παναθηναϊκός, είτε λέγεσαι ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός, δεν υπάρχει λέξη κούραση. Επίσης και στον Παναθηναϊκό κόστησε πολύ η απουσία του Μπερνάρ που λέγαμε για τον Μπερνάρ ότι δεν έχει βοηθήσει όσο θα έπρεπε τον Παναθηναϊκό στη θητεία του στην ομάδα, αλλά όταν λείπει. Είναι κομβικός παίκτης. Είναι κομβικός παίκτης. Είναι ο παίκτης που συνδέει μεσαία γραμμή με επίθεση και είναι αυτός που θα τροφοδοτήσει τους επιθετικούς και θα ανοίξει το παιχνίδι για τα άκρα. Πάντως ένας παίκτης που πραγματικά ξεχώρισε από την Κηφισιά, πέραν του τερματοφύλακα του Αναγνωστόπουλου, ο οποίος έκανε πολύ σημαντική δουλειά. Ξεχώρισα τον Ματέου Σάντος. Ακριβώς, αυτός είναι ένας από τους παίκτες που πραγματικά ξεχώρισαν και φυσικά ο Μπιφουμά, ο οποίος ναι. με την έλευση του στον αγωνιστικό χώρο μαζί με τον Τετέι άλλαξαν την εικόνα του παιχνιδιού. Και ήταν αυτός που έχασε και τη μεγάλη ευκαιρία. Και ο Μιλίσεβιτς έκανε πολύ καλή δουλειά. Ναι, που ήταν και αυτός που έκανε το σουτ και παρενευλήθη ο Αράο και πέτυχε το αυτογκόλ. Βέβαια, σε αυτό που λες, είχε προηγηθεί, αν θυμάσαι. Φοβερή απόκριση του Λοντίγκιν. Ακριβώς, με την μπάλα να χτυπάει στο ριζότο δοκάρι yeah. παρέα με τον Λοντίγκιν και στη συνέχεια από τον κόρνερ το οποίο παραχωρήθηκε από τον Αράο. Τώρα όμως, τι αλλάζει. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να κάνει το 2-2 στα παιχνίδια που απομένουν. Αρχίζει γενομένη από το αυριανό με τον Άρη. Για να μην χάσει περαιτέρω έδαφος, γιατί οποιαδήποτε απώλεια πλέον και με δεδομένο ότι θεωρητικά ΑΕΚ και ΠΑΟΚ έχουν ευκολότερο πρόγραμμα. Μία απώλεια βαθμών επίσης στο αυριανό παιχνίδι με τον Άρη θα είναι, αν όχι καταδικαστική, θα είναι ένα πολύ δύσκολο εμπόδιο που θα πρέπει μετά ο Παναθηναϊκός να ξεπεράσει. Την κίνηση όμως του Γιάννη Αλαφούζου να βάλει βαρύ χρηματικό πρόστιμο, πώς το είδες? Γιατί εκεί πέρα που όλοι συζητούσαν το μάτς Τετάρτης, ναι. τα 130 λεπτά, τα πέναλτι που απέκυψε ο Ντραγκόφσκι, το πριν 500.000 του μεγαλομετόχου. Διαφωνώ από την άποψη ότι αυτό ακριβώς που είπες μόλις τώρα, ότι έδωσες, δόθηκε ένα πριν 500.000 ευρώ 4 μέρες πριν και μέσα σε 4 μέρες παίρνεις πίσω ένα μέρος του ποσού. Σχεδόν τα μισά λεφτά. Δηλαδή αν την Κυριακή, λέω εγώ τώρα, ο Παναθηναϊκός φέρει σοπαλία στον Όφη, τι θα γίνει, θα τους πάρεις και το υπόλοιπο πριν. Νομίζω ότι... Κοίτα, σαν πρέπει σκέψη... Πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία. Σίγουρα όμως υπάρχει και η πίκρα από πλευράς Προέδρου, γιατί η γυναίκα σου λέει δεν μπορεί τώρα να επαναπάβεσαι. Φυσικά δεν μπορεί να επαναπάβεσαι και δεν μπορεί τώρα, κακά τα ψέματα, με όλο το σεβασμό προς την Κηφισιά, τώρα να φέρει ο Παναθηναϊκός οπαδία με την Κηφισιά είναι γκέλα μεγατόνων και. Και είναι η δεύτερη. Ναι. Εντάξει, με τη Λαμία πες ότι είναι μια ομάδα η οποία παλεύει για την έκτη θέση, έχει στόχους κτλ. Και η Λαμία είναι μια ομάδα που τον Παναθηναϊκό τον έχει πληγώσει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Ακριβώς. Αν εξαιρέσουμε μόνο την περσινή χρονιά που ο Παναθηναϊκός πέρασε εύκολα μέσα έξω. Είναι σχεδόν ο κακός του δαίμονας με δύο αποκλεισμούς στο κύπελλο, με ήττες στη Λαμία. Είναι μια ομάδα που τον έχει πληγώσει πάρα πολύ. Κοίτα, αυτή την κουβέντα νομίζω ότι είναι καλύτερη φάση να την κάνουμε την επόμενη εβδομάδα. Σωστά. Όταν θα έχει τελειώσει η κανονική περίοδο και θα περιμένουμε. Και το κάδρο όλο και τη κανονική περίοδου, τη βαθμολογία. Γιατί μην ξεχνά ότι τέθηκε και ένα ζήτημα, παρότι λένε ότι θα ξεκινήσουν τα play-off στις 10 του μήνα, υπάρχει τώρα ένα ζήτημα από την πλευρά της ΕΠΟ. Γιατί υπάρχουν και τα παιχνίδια της Εθνικής. Είναι η Εθνική. Είναι η Εθνική. Θέλει να προετοιμαστεί. 21 Μαρτίου είναι το καθοριστικό, το πολύ κρίσιμο παιχνίδι με το Καζακστάν για τα play-off. Και ήδη λένε ότι θέλει να αναβληθεί η δεύτερη αγωνιστική. Ναι. Και να μπει στη θέση μια εμβόλυμη κάποια Τετάρτη. Ναι, αλλά η Super League θέλει να. Από ό,τι ψυχανεμίζομαι εγώ, θέλει να. Θέλει να παραμείνει το πρόγραμμα ως έχει. Για να δούμε. Πάντως πιστεύω ότι αυτή τη φορά θα κάνει την υποχώρηση. Βέβαια,
Θα δούμε. Ίσως, θα δούμε, γιατί συμφωνώ με αυτό που πας να πεις. Στην ΕΠΟ, στη Super League, εντός εισαγωγικών, το ότι έχουν προχωρήσει ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός στο Conference League. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Και έχουν τα δύο παιχνίδια σε 7 και 14 Μαρτίου. Βέβαια, σε αυτό το... Ο Ολυμπιακός με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ και ο ΠΑΟΚ με τη Δύναμο Ζάγκρεπ είναι ένας πονοκέφαλος. Βέβαια δεν έχουν ξεκαθαρίσει όλοι, μέχρι και η UEFA το έχει ξεκαθαρίσει. Ότι... Είναι, όχι, πώς το λέω, τι θέλω να πω, ότι είναι ένας πονοκέφαλος για αυτούς που φτιάχνουν το καλεντάρι, το πρόγραμμα και. Μα γι' αυτό ακριβώς θέλω να σου πω. Ότι έχει αποφασιστεί ότι κάποιοι μέσα τους θα λένε ότι μακάρι να. Πώς θα το πω, μακάρι να. Εντός εισαγωγικών, έτσι, να αποκλειστούν οι ομάδες για να βοηθηθεί το πρόγραμμα. Πάντως, εγώ αυτό που ξέρω καλά από το ρεπορτάζ είναι ότι και οι δύο ομάδες, παρότι έχουν κάνει από τώρα κάποιες επαφές σχετικά με το καλεντάρι και πώς μπορεί να αλλάξει εν ώψη των αγώνων που δίνουν, τους έχει πει ότι κάποια υποχώρηση θα γίνει μόνο αν περάσουν στις 8. Στις 8, ναι, στις 8. Τώρα είναι στις 16. Ένας γύρος έμεινε. Ένας γύρος για να μπει στις 8. Οπότε καταλαβαίνει κάποιος. Εάν τυχόν αρχίσουν τις αναβολές των παιχνιδιών οι δύο Ευρωπαίοι, συν την Εθνική. Θα τελειώσουμε Οκτώβριο. Ναι. Ειδικά αν προκριθούν και στους 8. Άστο. Αντίο ζωή. Αντίο ζωή. Λοιπόν, έχουμε ένα μικρό θεματάκι σχετικά με την τεχνολογία σήμερα. Να πούμε πρώτα απ' όλα το πρόγραμμα όσον αφορά της αυριανής αγωνιστικής. Μια αγωνιστική η οποία είναι η 25η, να πούμε ότι... Να πούμε, ναι, λοιπόν, το πρόγραμμα αύριο την... Δεν έχουμε αλλαγή να παίζουν όλη την ίδια ώρα. Αυτό θα συμβεί μόνο την τελευταία αγωνιστική, την Κυριακή. Στις 3 η ώρα αύριο έχουμε Αστέρας Τρίπολης και Φυσιά και Βόλος εναντίον Όφη. Στις 5 Ατρόμητος Λαμία, Πανετολικός και Πανετολικός Ολυμπιακός. Στις 7 ΑΕΚ ΠΑΣ Γιάννενα και στις 8 Πανσεραϊκός ΠΑΟΚ και στις 9 Παναθηναϊκός Άρης. Και βέβαια αύριο είναι μια μέρα δύσκολη, καθώς υπάρχει απεργία σε όλα τα μέσα. Υπάρχει απεργία σε όλα τα μέσα. Αν δεν υπάρξει κάποια έκπληξη τελευταία στιγμή και να εξυπηρετηθεί κάπως το κοινό, να ανασταλεί η απεργία. Το έχουμε δει αυτό βέβαια να συμβαίνει. Ναι, αν το θυμάσαι με το Παναθηναϊκός Βιγιαρεάλ που ήταν... Με τα τρένα που λέγανε ότι... Και το μετρό που ήταν η απεργία για εκείνη τη μέρα και 7 η ώρα το απόγευμα ανεστάλλει και μπόρεσε ο κόσμος να έρθει στο γήπεδο. Λοιπόν, να πούμε σε αυτό το σημείο και πώς έχει η βαθμολογία. Είναι πρώτη η ΑΕΚ με 55, 54 ο ΠΑΟΚ, 52 Παναθηναϊκός, 50 Ολυμπιακός. Που οπότε καταλαβαίνεις ότι εάν τυχόν υπάρξει νέα γκέλα του Παναθηναϊκού, θα μιλάμε για μια πολύ δύσκολη κατάσταση από εδώ και στο εξής. Σίγουρα. Ο Άρης είναι στους 41, 34 για τη Λαμία, 30 ο Αστέρας, 24 ο Όφη, Πανσεραϊκός και Ατρόμητος, 19 ο Πανετολικός, 17 ο ΠΑΣ Γιάννενα μαζί με το Βόλο και την Κηφισιά. Είναι οι τρεις ομάδες οι οποίες θα κοιτάξουν πραγματικά να σώσουν ό,τι μπορούν αυτές τις δύο αγωνιστικές. Και να πούμε και την τελευταία αγωνιστική που είναι την Κυριακή. Όλα τα μάτς είναι στις 7.30 και έχουμε Άρης ΑΕΚ, Κηφισιά Πανετολικός, Όφη Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός Βόλος, Πανσεραϊκός Αστέρας Τρίπολης, Γιάννενα Ατρόμητος και Λαμία ΠΑΟΚ. Πάμε και στα γρήγορα στα ρεπορτάζ των ομάδων και πρώτα από τον ΠΑΟΚ, ο οποίος δεν θα έχει τη συμπαράσταση των φιλάθλων του στην πόλη των Σερών, καθώς το γήπεδο υπολειτουργεί, θα λέγαμε, με μόλις μία κερκίδα. Είναι μια δύσκολη κατάσταση που έχουν να διαχειριστούν στις Σέρες και με το στέγαστρο και με διάφορα προβλήματα. Λέγαμε νωρίτερα για τον Παναθηναϊκό ότι θα επιστρέψει ο Τσέρι. Αν θυμάσαι στον πρώτο γύρο που γινόταν αντιστροφή έδρας των αγώνων του Πανσεραϊκού. Ναι, ήταν πολλά θέματα που είχε το συγκεκριμένο γήπεδο και δεν ξέρω ακόμα
Εάν παραμείνει στα μεγάλα σαλόνια η ομάδα του Σερών, αν θα έχει το ίδιο πρόβλημα και τη νέα περίοδο. Θα δείξει. Γιατί είδαμε ξαφνικά να αλλάζουν αποφάσεις για τα γήπεδα. Και πιθανώς να. Εντρυπή οφθαλμού. Βλέπει για παράδειγμα το ΟΑΚΑ που το είχαν κλείσει για καιρό. Ναι. Τώρα ξαφνικά το δίνει ξανά προς χρήση. Και πιθανώς να χρειαστεί και να αναζητηθεί άλλη έδρα για την ομάδα των Σερών. Βέβαια, εντάξει. Στο θέμα αυτό που είπε με το ΟΑΚΑ. Είναι και αυτό μια συζήτηση που πιστεύω ότι χρειάζεται μισή εκπομπή και βάλε για να αναλυθεί. Να πούμε... Με τα λάθη που έχουν γίνει, τις παραλήψεις και τις αποφάσεις που πάρθηκαν. Τώρα πάμε. Στο μάτς του Παναθηναϊκού με τον Άρη είπαμε νωρίτερα ότι επιστρέφει ο Τσέριν και ο Μπερνάρ. Από την πλευρά του Άρη δεν θα παίξει νομίζω ο Σαβέριο, ο οποίος έχει να εκτίσει ποινή καρτών. Ναι. Ο Μάντζιος βέβαια είναι ευχαριστημένος από την εικόνα της ομάδας του, καθώς βλέπει ότι είναι μέσα στους δύο στόχους, ναι, πρωτάθλημα και κύπελο. Και το παιχνίδι αυτό ουσιαστικά, εάν βέβαια περάσει ο Άρης στο εμπόδιο του Πανετολικού, γιατί υπάρχει και μια ρεβάντς στις 6 Μαρτίου, του υπέρ του 1-0, είναι και μια πρόβα τελικού κυπέλου το αυριανό παιχνίδι. Και αυτό, και να πούμε και πόσο σημαντικό είναι το να μείνει σε παράδειγμα ο Παναθηναϊκός ή ο Ολυμπιακός στην πρώτη τετράδα, γιατί αυτομάτως αν τυχόν πάει ο Άρης στον τελικό και κατακτήσει τον Δρόπαιο, το κύπελο, τότε ο τέταρτος θα μείνει εκτός, ο τέταρτος των play-off. Ακριβώς, θα μείνει εκτός Ευρώπης. Ναι. Να πούμε λοιπόν ότι υπάρχει... Πέραν του Άρη που είπαμε και ναι, του Πάου για τον Ολυμπιακό. Στον Ολυμπιακό νομίζω ότι κινούνται σε λογικά πλαίσια με τον Μεντιλίμπαρ να έχει ρίξει κυρίως το βάρος στα παιχνίδια που έρχονται απέναντι στην Μακάμπι Τελαβίβ. Για το αυριανό παιχνίδι στο Αγρίνιο με τον Πανετολικό, Μεντιλίμπαρ άφησε εκτός αποστολής 4 βασικούς. Μιλάμε για Φορτούνι, Ροντινέι, Κάρμο και Όρτα για λόγους ξεκούρασης, καθώς και ο τιμωρημένος Γιανκόν έμειναν εκτός και ο Ελαραμπή από την πλευρά του Ολυμπιακού. Ελαραμπή, ο οποίος κάποιες φορές όταν δεν αγωνίζεται με την πρώτη ομάδα πηγαίνει και παίζει στον Ολυμπιακό Β. Το είχαμε δει, πηγαίνει στη δεύτερη ομάδα, ναι. Αντίθετα, αυτός που πραγματικά είναι σε full φόρμα είναι ο LKB, ο οποίος γυρνώντας από το Κόπα Αφρικα έχει πετύχει 7 τέρματα σε 5 παιχνίδια. Και έδειξε πόσο έλειψε από τον Ολυμπιακό στο διάστημα του τον Ιανουάριο, στο μεγάλο δεφορμάρισμα του Ολυμπιακού. Λοιπόν, κάπου εδώ νομίζω πρέπει να έχουμε ολοκληρώσει τα θέματα της Super League. Mm-hmm. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε με τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Μπάσκετ, πολύ, γιατί έχουμε και Ευρωλίγκα τώρα, Πέμπτη και Παρασκευή. Έχουμε και την εθνική ομάδα που έχουμε και εθνική ομάδα να πούμε πολλά. Πάμε να ακούσουμε ένα κομμάτι και έρχομαστε. Επιστρέψαμε για το δεύτερο μέρος εκπομπής, καλύψαμε τα θέματα της Super League και πάμε να δούμε το τι συνέβη στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, ξεκινώντας όπως πάντα από το αγγλικό πρωτάθλημα της Premier League με την 26η αγωνιστική. Το μάτς το οποίο είχε ανοίξει τα βλέα ήταν αυτό ανάμεσα στη Liverpool και τη Luton, με τους Reds να επικρατούν με 4-1. Μια Liverpool η οποία
Την Κυριακή κατέκτησε και το League Cup απέναντι στη Chelsea στην παράταση με 1-0 χάρη στο γκολ του Van Dijk. Από assist από σέντρα του Κώστα Τσιμίκα. Τον Scouse, όπως τον λένε οι φίλοι μας οι Άγγλοι. Στα υπόλοιπα παιχνίδια είχαμε, καθώς έχει αναβληθεί το παιχνίδι Chelsea με την Tottenham, λόγω του τελικού. Είχαμε λοιπόν Aston Villa Nottingham 4-2, Brighton Everton 1-1, Crystal Palace Burnley 3-0, Manchester United Fulham 1-2, Bournemouth Manchester City 0-1, Arsenal Newcastle 4-1, Wolves Sheffield United 1-0 και West Ham Bradford 4-2, με τον Bowen να είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής για τα σφαιριά. Η Arsenal, όπως πάντα, ξέρει πότε να επιστρέψει σε full format. Το έχει αυτό, δείξει πολλές φορές. Έχει περάσει και αυτή μέσα στο Γενάρη το ντεφορμάρισμα, αλλά τώρα έχει επανέλθει. Λοιπόν, βαθμολογικά η Liverpool είναι πρώτη με 60 βαθμούς. Με ένα παιχνίδι, όπως είπαμε, που δεν χρωστάει πλέον. Manchester City ακολουθεί κατά απόδοση με 59, 58 η Arsenal, 52 η Aston Villa, 47 η Tottenham, 44 η Manchester United, 39 η Brighton και η West Ham, Wolves 38, 37 η Newcastle, 35 η Chelsea, 32 η Fulham, 28 για Crystal Palace και Bournemouth, 25 για Everton, Bradford, με την Everton μάλιστα να κερδίζει την απόβαση από την πρωτόδικη που είχε μείον 10 και έγινε. Την αίτηση έγινε από το μείον 10 πήγε στο μείον 6. Και ακριβώς, κάτι το οποίο την ανεβάζει βαθμολογικά πλέον. Τη φέρνει μαζί με τις υπόλοιπες στο όριο επικίνδυνης ζώνης. Η Μπρέτφορντ, όπως είπαμε, έχει τους ίδιους βαθμούς. 24 η Νότιχαμ, 20 η Λούτον, 13 η Μπέρνλι και η Σέφιλντ United είναι οι δύο ομάδες οι οποίες δεν προλαβαίνουν να καλύψουν αυτή τη χαμένη. Δείχνουν να έχουν καταδικαστεί. Διαφορά. Να πούμε ότι υπάρχει βέβαια και κύπελο σήμερα και αύριο. Έχουμε σήμερα σε 9.30 Bournemouth Leicester, 10 παρατέταρτο Blackburn Newcastle και 10 η ώρα Luton Manchester City. Ενώ αύριο υπάρχουν οι αναμετρήσεις της Chelsea με τη Leeds, τη Νότιχαμ με τη Manchester United, 9.30 και 10 παρατέταρτο τα δύο μάτς που είπαμε. Επίσης 10 παρατέταρτο Wolves Brighton και στις 10 Liverpool εναντίον Southampton. Είναι η φάση των 16 για το κύπελο Αγγλίας, στον αγριότερο θεσμό. Ναι, μπαίνει στην τελική δευτεία το κύπελο. Πάμε και στη Γαλλία, η οποία είχε την 23η αγωνιστική. Μετς Λιόν 1-2. Αρχίζει και ανεβαίνει πολύ τελευταίο διάστημα η Λιόν. Τι έχει πάθει, παίρνει. Lorient Nantes 0-1, Strasbourg Brest 0-3, Lens Monaco 2-3, Toulouse Lille 3-1, Nice Clermont 0-0, Havre Rennes 1-2, Paris Saint-Germain Rennes 1-1, Marseille Montpellier 4-1. Φεύγει η αλλαγή προπονητή στη Marseille, λειτουργήσε πρώτος. Καλό. Έφυγε ο φίλος μας ο Γκατούζο και η ομάδα πήρε τα πάνω της με νίκη και στο Europa League επί της Σαχτάρ και τώρα, και στο πρωτάθλημα, οπότε η Πάρη βέβαια παραμένει πρώτη και με διαφορά 11 βαθμών από τη δεύτερη Μπρέστ, 54 με 43, στους 41 είναι η Μονακό, στους 40 η Νις, 38 για τη Λίλ, 36 για τη Λάνς, η Ρεν έχει 35, 34 η Ρεμς, 33 η Μαρσέιγ, 28 η Λιόν, η οποία ανέβηκε στη 10η θέση, παρακαλώ. Προλάβαινουμε και Ευρώπη δηλαδή. Σχεδόν στη μέση της βαθμολογίας είναι. Μήπως είμαστε τίποτα μέσα σε κανένα κύπελο ηλιών εμείς για να πάρουμε το. Πολύ να βγούμε και στην Ευρώπη πάλι. 26 του Λούζ, 25 η Ναντ μαζί με τη Στρασβούρ, 24 η Γαβρή, 22 Μονπελέ και Λοριάν και τις δύο τελευταίες θέσεις Μέρς και Κλερμόν με 17 βαθμούς. Να δούμε τώρα βέβαια αν υπάρχει κάτι άλλο στην Γαλλία. Όχι, δεν έχουμε κάτι άλλο. Πάμε και στην Bundesliga, εκεί όπου τα πράγματα λίγο πολύ έχουν ξεκαθαρίσει όσον αφορά την πρώτη θέση. Πάντως η είδηση είναι ότι κέρδισε η Bayern. Αυτό το λες και είδηση. Είναι είδηση. Μετά από διαδικές ήττες σε πρωτάθλημα και Champions League. Ναι, νίκησε 2-1 την Λειψία. 23η αγωνιστική στην Bundesliga. Leverkusen Mainz 2-1. Σαν να μην έγινε τίποτα σε αυτό το παιχνίδι. Διατηρήθηκε το συν 8 της Leverkusen, της Bayern Leverkusen επί της Bayern και
Union Βερολίνου, Heidenheim 2-2, Gladbach Bochum 5-2. Ισοπαλία είχαμε στα μάτια της Werder Bremen με την Darmstadt και της Stuttgart με την Κολονία 1-1, τα δύο yeah, αυτά παιχνίδια. Μια μήνυα έκπληξη αυτό, γιατί η Κολονία θα τους δεν τα πάει καλά, η Stuttgart είναι πολύ ψηλά. Υπάρχει, και... όπως είπαμε, επικράτησε στο... Μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε και derby με τη Λειψία. Ναι, είναι derby, είναι derby. Μην ξεχνάς ότι είναι το, το σταθερό 1-2 τα τελευταία χρόνια στις, στις θέσεις. Και μάλιστα η Bayern, η είδηση της εβδομάδας ήταν... Το 1-2 είναι, εντάξει, είναι και, και τεχνικό διευθυντή από τη Λειψία. Ναι. Είναι και η Dortmund βέβαια στην τριάδα μπροστά, αλλά είναι οι ομάδες που πρωταγωνιστούν μαζί με την Bayern. Eintracht Wolfsburg 2-2, Dortmund Hoffenheim 2-3. Σπουδαία επιτυχία για την Hoffenheim και Augsburg Freiburg 2-1. Βαθμολογία: Leverkusen 61, 53 η Bayern, 47 η Stuttgart, 41 η Dortmund, 40 η Λειψία, 34 η Eintracht, 30 η Hoffenheim και η Werder, 29 η Freiburg, Heidenheim 28, στους 26 είναι η Augsburg, 25 η Gladbach, Wolfsburg, Union Βερολίνου και Bochum. Ένας κακός χαμός. Γίνεται, ναι, γίνεται μάχη για την παραμονή. Στους 17 η Κολονία, 15 η Mainz και 13 η Darmstadt. Είναι οι τρεις ομάδες οι οποίες νιώθουν ότι μόνο εύκολα δεν είναι τα πράγματα για τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Δύο πέφτουν απευθείας και μία μην παράς. Και μεταφερόμαστε στην Ισπανία και την 26η αγωνιστική, όπου είχαμε στα αποτελέσματα Sociedad Villarreal 1-3, Γρανάδα Βαλένθια δεν έγινε αυτό το παιχνίδι. Υπήρχε αναβολή. Μπαρτσελόνα Χετάφε 4-0, επιστροφή στις νίκες για τους Blaugrana. Αλαβές Μαγιόρκα 1-1, Αλμερία Αθλέτικο 2-2, Κάντι Θέλτα 2-2, Μπέτις Αθλητικ Μπιλμπάο 3-1, Λας Πάλμας Οσασούνα 1-1, Ρεάλ Σεβίλη 1-0 και Χιρόνα Βαγγεκάνο 3-0. Με τον γκολ του Μόντριτς, έτσι, Μόντριτς και μπήκε αλλαγή στο παιχνίδι, στα 39 του Λούκα Μόντριτς. Αυτό είναι, όταν είσαι παίκτης σαν τον Μόντριτς, μία φάση αρκεί για να βγάλεις γκολ. Και θα είναι και στο Euro με την Κροατία. Ίσως να είναι και the last dance. Πιθανώς. Με μία αντίναμο Ζάγκρεμπ να τον θέλει πίσω για να κλείσει την καριέρα του στην Κροατία. Ναι, τώρα όπως λένε ότι θα είναι και πρόεδρος ο Ζάιτς, ένας εκ των υποψηφίων, ναι. Είναι ένα από τα θέλω του, του λαγού, όπως ναι. Τον λέγανε. Real Madrid 65, 59 είναι Χιρόνα. Είναι οι δύο ομάδες οι οποίες κοντράρονται από την αρχή του πρωταθλήματος. 57 η Μπαρτσελόνα, 52 η Ατλέτικο, 49 η Μπιλμπάο, 42 η Μπέτις, 40 η Σοσιεδάδ, 36 η Λας Πάλμας και η Βαλένθια. 34 η Γετάφε, 33 η Οσασούνα, 29 η Αλαβές και η Βιγιαρεάλ, 25 η Βαγγεκάνο, 24 η Σεβίλη Μαγιόρκα, 21 η Θέλτα, 18 η Κάντιθ, 14 η Γρανάδα και τελευταία η Αλμερία με 9 βαθμούς. Και κλείνουμε με το δικό σου το πρωτάθλημα, το Ιταλικό, 26η αγωνιστική και εκεί, Μπολόνια Βερόνα 2-0 άνοιξαν την αυλαία, οι Μπολονέζοι οι οποίοι είναι τέταρτοι, είναι τέταρτοι και πάνε... με φόρα. Φούλια Champions League. Πέμπτη συνεχόμενη νίκη για την Πολόνια, του Τιάγκο Μότα. Σωστό. Σασουόλο Έμπολη 2-3, Σαλερνιτάνα Μόντσα 0-2, Τζένοα Ουντινέζε 2-0. Ιουβέντους Φροζινόνε 3-2. Δύσκολη νίκη για τη μεγάλη κυρία. Ήταν η πρώτη της νίκη μετά από 4 μάτς στα οποία δεν είχε τρίποντο. Η Κάλιαρη παραχώρησε σοβαλία 1-1 ή μάλλον απέσπασε σοβαλία η Ναπόλη. Σοφάρισε στο 96 η Κάλιαρη. Αλλά και αυτό είναι μια γκέλα για την Ναπόλη, δεν είναι για την Κάλιαρη. Στο ντεμπούτο του τρίτου φετινού προπονητή της, του Φραντσέσκο Καλτσόνα και στο πρωτάθλημα, γιατί είχε ντεμπουτάρει στη Champions League στο 1-1 με την Μπαρτσελόνα. Και η Ναπόλη δεν σηκώνει κεφάλι, είναι ένατη. Αλλά... και η Ευρώπη είναι πολύ μακριά τώρα. Ναι, αλλά ελπίζει ότι θα βγάλει εκτός συνέχειας... Εντάξει, και ένα παιχνίδι λιγότερο στο πρωτάθλημα το αυριανό με τη Σασουόλο και ελπίζει μήπως να κερδίσει εκεί, να καλύψει κάποιο... ή να κερδίσει την Μπαρτσελόνα. Εντάξει, να την κερδίσει η τωρινή Νάπολη νομίζω ότι δεν έχει και να βρεθεί στους 8. Καμία σχέση με την ομάδα που είδαμε πέρυσι και πρόπερσι τουλάχιστον. Σχεδόν με το ίδιο υλικό. Ένας παίχτης έφυγε, πήγε ο Κιμ ο αμυντικός και πήγε στην Μπάγκεν και διέλυσε
Βέβαια, έφυγε ο Σπαλέτη, τέλος πάντων. Λέτσε Ίντερ 0-4 με τους Νερατζούρι να κάνουν μια ακόμα πλάκα. Ακριβώς. Δέκατη νίκη διαδοχική σε όλες τις διοργανώσεις και πρωτάθλημα, κύπελο, Champions League, Super Cup είναι. Έχουν μόνο νίκες μέσα στο 2024. Σε όλα τα παιχνίδια που έχουν γίνει στο 2024 είναι τρομερή η φόρμα. Η Μίλαν μετά, μετά τον αποκλεισμό της Ρεν δυσκολεύτηκε απέναντι στην Αταλάντα. Είναι στο 1-1. Έκανε περισσότερα για να κερδίσει, αλλά στο τέλος η Αταλάντα κράτησε την ισοπαλία. Ρώμα Τωρίνο 3-2. Με χάτρικ του Ντιμπάλα. Ακριβώς, κάτι που χάρηκε και ο Ντερόση από τον πάγκο. Φιωρεντίνα Λάτσιο 2-1. Ήταν τα μάτς τα οποία ουσιαστικά ολοκλήρωσαν την 26η αγωνιστική, με την Ίντερ να έχει ένα παιχνίδι λιγότερο και να είναι πρώτη με μια διαφορά 9 βαθμών είναι από τη δεύτερη Ιουβέντους. Το λιγότερο παιχνίδι το ξεχρεώνει αύριο υποδεχόμενη την Αταλάντα. 66 βαθμούς έναντι 57. Στους 53 είναι η Μίλαν, 48 για την Πολόνια, 46 η Αταλάντα, 44 η Ρώμα, 41 η Φιωρεντίνα, 40 η Λάτσιο στην 8η θέση. Νάπολη 37-36 για Τωρίνο Μόντσα, 33 η Τζένοα, 25 η Έμπολη, 24 η Λέτσε, 23 Ουντινέζε Φροζινόνε, 20 βαθμούς για Σασουόλο Βερόνα και Κάλιαρη και 13 τελευταία η Σαλενιτάνα, η οποία οδεύει ολοταχώς προς την Serie B. Mm-hmm. Πάμε να πάμε τώρα στη, στον Πανιόνιο, στη Γάμα Εθνική. Πάμε τώρα με Γάμα Εθνική και τα λοιπά. Ναι. Ο Πανιόνιος πήρε μία ακόμα, νίκη. Ασταμάτητος. Είναι ασταμάτητος, είναι στο συν 12 από τον Εθνικό, επικράτησε με ένα 0 του Φωστήρα. Ο Εθνικός νίξει 3-0 την Προοδευτική και έμεινε αναλύωτο το μεταξύ τους συν 12. 6 αγωνιστικές πριν το φινάλε του πρωταθλήματος, ο Πανιόνιος θέλει, ουσιαστικά μπαίνει και σε κατάσταση match ball για την πρώτη θέση και την άνοδο, αν επικρατήσει στην ερχόμενη αγωνιστική και ο Εθνικός ιτηθεί. Λοιπόν, πάμε να δούμε όμως τα νέα και του μπάσκετ, μιας που σιγά σιγά θα μπούμε στα θέματα της Πορτοκαλί Θεάς. Να πούμε πρώτα απ' όλα και τον Πανιόνιο, ο οποίος έχασε σε αυτή την αγωνιστική. Έχασε και μάλιστα με ευρύ σκορ από την νεανική εστία Μεγαρίδος με 76-53, αλλά είχε τη βοήθεια εντός εισαγωγικών από τον Μίλωνα, ο οποίος νίξε την Ελευθερούπολη με 99-84 και έτσι απέτρεψε να ξεφύγει ακόμα περισσότερο. Όχι, απέτρεψε την Ελευθερούπολη από το να πιάσει τον Πανιόνιο στην πρώτη θέση. Δηλαδή, αν κέρδιζε η Ελευθερούπολη τον Μίλωνα, θα έπιανε τον Πανιόνιο στην πρώτη θέση. Και έτσι ο Πανιόνιος διατήρησε αυτό το. Όταν πρόκειται για ομάδα της πόλης. Διατήρησε το συνένα από την. Βέβαια, τώρα είναι και τα Μέγαρα, η νεανική εστία Μεγαρίδος που εγείρει πολύ σημαντικές μεγάλες αξιώσεις για την κορυφή. Ο Πανιόνιος είναι με 39 βαθμούς και ρεκόρ 16-7 πρώτος. Το 15-8 είναι η Ελευθερούπολη με τα Μέγαρα, με την νεανική εστία Μεγαρίδος. Και ακολουθούν 4 ομάδες στο 14-9. Βλέπεις πόσο είναι πολύ η βαθμολογία, πόσο κοντινές είναι οι αποστάσεις. Ο Μίλωνας πήγε στο 14-9 και είναι πίσω ο Κόρυβος, το Σχηματάρι και ο Ηρακλής. Και ακολουθεί η Μύκονος με 13-10. Στις τρεις νίκες διαφορά από την κορυφή. Αλλά βλέπεις τώρα ότι είναι η κορυφή με την ένατη θέση απέχουν μόνο τρεις νίκες. Και όλα μπορούν να αλλάξουν στη συνέχεια. Στο μπάσκετ γυναικών είχαμε τον Ολυμπιακό να κερδίζει τον αιώνιο αντίπαλο Παναθηναϊκό με 74-61. Κάλυψε την διαφορά της ήττας στον κλειστό Παύλος Γιαννακόπουλος και απέκτησε και το πλεονέκτημα έδρας όσον αφορά τους τελικούς. Να πούμε στα υπόλοιπα αποτελέσματα της αγωνιστικής. Είχαμε Εύνικος Εσπερίδες 68-79, Ελευθερία Μοσχάτου Πρωτέας Βούλας 56-93, Νίκη Λευκάδας Ηρακλής 69-68, Αθηναϊκός ΠΑΟΚ 53-72 και όπως είπαμε Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 74-61. Παναθηναϊκός ο οποίος χρωστάει και ένα παιχνίδι απέναντι στην ομάδα του Αθηναϊκού, 5η, 6.30 στο κλειστό Παύλος Γιαννακόπουλος. Η επόμενη αγωνιστική είναι την Κυριακή, όπου μάλλον ξεκινάμε από το Σάββατο. 1 η ώρα ΠΑΟΚ Γιάννενα. Την Κυριακή στις 12.30
Εσπερίδες Ελευθερία Μοσχάτου, στη μία Πρωτέας Βούλας Νίκη Λευκάδας, στις 2.30 Παναθηναϊκός Εύνικος και λίγο νωρίτερα στις 2 παρατέταρτο Αθηναϊκός Ολυμπιακός. Πάμε στην εθνική ομάδα. Πάμε και στην εθνική ομάδα η οποία έκανε το 2-2. Έκανε το 2-0 στη νέα εποχή της ομάδας με τον Βασίλη Σπανούλη στο τιμόνι του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος. Στο ΣΕΦ την Παρασκευή επικράτησε δύσκολα της Τσεχίας με 72-64, έχοντας για πρώτο σκόρερ σε εκείνο το παιχνίδι τον Ντίνο Μίτογλου με 22 πόντους και Γουόκαπ και Παπα-Νικολάου να διακρίνονται στους υπόλοιπους τομείς του αγώνα και την Δευτέρα, χθες δηλαδή, η Εθνική με μια πιο κοντή σύνδεση, καθώς Μίτογλου, Παπα-Νικολάου, Γουόκαπ δεν αγωνίστηκαν, δεν ταξίδεψαν μάλλον στη Για διαφορετικούς λόγους βέβαια ο καθένας. Ολλανδία, ναι, για λόγους ξεκούρασης, είτε για λόγους τραυματισμών. Όπως για παράδειγμα ο Κώστας Αντιτοκούμπο. Ο Κώστας Αντιτοκούμπο έπαιξε 5 λεπτά και αποχώρησε με κάκο στο γόνατο. Επίσης και ο Μήτρου Λόγκ ήταν στη 12, αλλά είχε ένα χτύπημα στην τελευταία προπόνηση επί Ολλανδικού εδάφους και δεν αγωνίστηκε, προτιμήθηκε να μην ρισκαριστεί. Αλλά όταν έχει την ομάδα του Βασίλη Τολιόπουλο. Αλλά είναι ο Βασίλης Τολιόπουλος, ο οποίος φέτος το παλικάρι βρίσκεται στη ζώνη του γλυκόφωτος και ειδικά ο τελευταίος μήνας που κάνει οι εμφανίσεις του είναι φανταστικές. Δηλαδή, το είχαμε πει και στην άλλη εκπομπή ότι επιτέλους βρέθηκε ένας παίχτης Έλληνας που να μην φοβάται να πάρει το σουτ, να πάρει την ευθύνη. Μα τον είπες ότι έμπαινε μέσα σε θηρία πολλές φορές. Αυτό λέω και να είναι και η γλώσσα του σώματός του. Να δείχνει ότι ξέρεις κάτι, θα το βάλει το καλάθι. Βέβαια, δεν τον έχουμε δει ακόμα σε top επίπεδο, αλλά τα στοιχεία που δείχνει ο Βασίλης τώρα και στα 27 του πλέον, γιατί δεν είναι μικρός, είναι... Ναι, είναι πλέον στην πιο καλή ηλικία. Ναι, και ή θα κάνει τώρα τον μπαμ για το top επίπεδο ή θα μείνει εκεί πέρα που είσαι. Ή θα μείνει ως ο παίχτης που θα λέμε, ρε παιδί μου, ο Άρης του Τολιόπουλου. Πάντως παρατήρησα το εξής, ότι σε αυτά τα παράθυρα έχουμε κάποιες ομάδες οι οποίες φαίνονται αποδυναμωμένες. Υπάρχουν εκπλήξεις. Δηλαδή όταν η Βουλγαρία κερδίζει την παγκόσμια πρωταθλήτρια Γερμανία. Εδώ έχει ξεκινήσει. Η Εσθονία να κερδίσει την Λιθουανία. Εδώ έχει ξεκινήσει η Ισπανία με 2-2 ήττες. Δηλαδή είναι. Πού να το πεις και πού. Και με τραυματία το Ρούμπιο κιόλας. Ναι, στο δεύτερο παιχνίδι. Δηλαδή έχασε από την Λετωνία στο πρώτο παιχνίδι εντός έδρας με 79-75 στη Σαραγώσα και χθες έχασε 58-53 από το Βέλγιο. Δηλαδή. Και λες τώρα, είναι δυνατόν. Αν θα μπεις, στα παράθυρα όλα γίνονται. Για σου δεν παίζουν οι πρωτοκλασσάδοι πάντα παίχτες. Γίνονται, ναι. Απλά και βλέπεις ότι προχωρούν και παίρνουν σημαντικά αποτελέσματα ομάδες, εθνικές ομάδες, που έχουν ένα σταθερό κορμό ετών. Δηλαδή που δεν έχουν πολλούς παίχτες στην Ευρωλίγκα. Σωστό αυτό. Και παίζουν κυρίως στα μικρότερα κύπελα, στο EuroCup, στο BCL. Και φαίνεται αυτό. Δηλαδή, έπαιζαν την Τσεχία, την Εσθονία. Που έπαιζαν στα προηγούμενα παράθυρα. Που ήταν και στα. Και έχουν αυτές οι χώρες έχουν χτίσει ένα κορμό. Ή το Βέλγιο ακόμα, ή που νίξε την Ισπανία, όπως είπαμε, έχουν χτίσει ένα κορμό. Μα και το Βέλγιο και θυμάσαι και πέρυσι και βάλε δύσκολα σε εμάς. Ναι, που κερδίσαμε. Που επιστρατεύτηκαν για το τελευταίο παιχνίδι, τώρα αν θυμάσαι, ο Παπα-Νικολάου, ο Σλούκας. Όταν φτάνουμε λοιπόν σε αυτό το σημείο να μην μπορούμε να κερδίζουμε εύκολα αυτές τις χώρες. Ήταν με ήττα η ομάδα, η εθνική θα έμενε εκτός. Εννοείται. Και νίκησε στο τελευταίο σουτ. Και έβγαλε την τελευταία άμυνα με 72. Όπως και με τη Μεγάλη Βρετανία είχε πολλά θέματα. Παλαιότερα με τη Μεγάλη Βρετανία. Ναι, αλλά θέλω να σου πω ότι σε αυτά τα παράθυρα είδες που προχωρούν και πετυχαίνουν σημαντικές νίκες οι ομάδες που έχουν κορμό. Που έχουν παίξει. Δηλαδή για παράδειγμα η Τσεχία είναι. Έχει 4-5 παίχτες που παίζουν στην Ίμπουργκ, η οποία είναι χρόνια στα κύπελα και οι παίχτες παίζουν με κλειστά μάτια, γνωρίζονται με κλειστά μάτια, βρίσκονται με κλειστά μάτια στο γήπεδο, στο παρκέ. Ενώ ομάδες όπως η Ισπανία που είδαμε τώρα που έχει αρκετούς NBA'er, δεν υπάρχει αυτή η συνοχή. Και τα αποτελέσματα. Και δεν είναι και η ομάδα η οποία
Εξέπληξε και τους πάντες πριν από δύο χρόνια. Η Λετωνία που, πήρε, που έφτασε πέμπτη θέση στο πρόσφατο μου το μπάσκετ υπό τις οδηγίες του Λούκα Μπάνκι, έχει και αυτοί πάρα πολλούς παίχτες που παίζουν στα μικρότερης εντός εισαγωγικών σημασίας κύπελα. Και υπάρχει ομοιογένεια. Έκαναν το διπλό, πήραν και δεύτερη νίκη χθες επί της Σλοβακίας. Είναι στο 2-2. Πάντως να πούμε ότι έχει βγει από τώρα το πρόγραμμα και για το προολυμπιακό τουρνουά το οποίο θα γίνει στο ΣΕΦ. Θα το πούμε και σε επόμενες εκπομπές, mm-hmm. ότι θα είναι πιο κοντά τότε ναι. στη διοργάνωση αυτή. Και πάμε στα κάθε μας. Και το ρόστερ που θα χρησιμοποιήσει και η Εθνική, αλλά είναι πολύ νωρίς ακόμα. Να πούμε ότι επιστρέφει μετά από διάστημα 3 εβδομάδων του πρωτάθλημα της Στοίχημαν Basket League. Mm-hmm. Έχουμε το Σάββατο στις 5 και 4 Καρδίτσα η Απορνική Κολοσσό State Scotters Collection. Όχι, αυτό είναι... Συγγνώμη. Ναι. Έχεις απόλυτο δίκιο. Μάλλον είχε μείνει τελευταία φορά εκεί. Λοιπόν, έχουμε Σάββατο στις 5 παρατέταρτο Προμηθέας Άρης, πολύ σημαντικό παιχνίδι και για τις δύο ομάδες. Και για τα πλασαρίσματα. Ακριβώς, γιατί ακολουθούν τα play-in μετά. Λαύριο Μέγκαμπολ, Καρδίτσα Ιαπωνική στις 6. Για την παραμονή αυτό το παιχνίδι. Σωστό. 7 παρατέταρτο Πάπου Ματέκο, ΑΕΚ Μπέτσον. Σε ένα παιχνίδι το οποίο και για τους δύο είναι κρίσιμο. Είναι κρίσιμο, είναι η απογοητεύσεις του τελευταίου διαστήματος με τα συνεχόμενα αρνητικά αποτελέσματα. Με τον ΠΑΟΚ να έχει πλέον τον Στάθη Νερατζάκη στην τεχνική ηγεσία. Και πάμε την Κυριακή, 5 και 4 Παναθηναϊκός Άκτορ Κολοσσός Edge Hotel Collections. Και δύο μάτς τη Δευτέρα, 5 και 4 Μαρούσι Απόλλων Πατρών Κάρνα. Και στις 8 και 4 Περιστέρι Big Win Ολυμπιακός, το μάτς που κλείνει την αγωνιστική. Σε ένα μάτς το οποίο ο Βασίλης Πανούλης θα παίξει κόντρα. Θα αντιμετωπίσει την πρώην ομάδα. Την πρώην ομάδα. Και πάμε στην Ευρωλίγκα, η οποία έχει πλέον μπει στην 27η στροφή. Και εδώ πέρα ξαναρχίζει έπειτα από 3 εβδομάδες. Και πάμε την 5η στις 9 η ώρα, Άλμπα εναντίον Μακάμπι Τελ Αβίβ. Στις 9.30 Βίκτους με τη Βαλένθια, Παρτιζάν Ανατολού Εφές, ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι. 10 παρατέταρτο, Ρεάλ Μαδρίτης Παναθηναϊκός Άκτορ. Παρασκευή. 8 παρατέταρτο Φενέρμπαχτσε Μπασκόνια, 1 τέταρτο αργότερα Ζαλγκίρης Ολυμπιακός, στις 9 Βιλερμπάν Αρμάνι Μιλάνο και στις 9.30 Μπάγκερ Μονάχου Ερυθρός Αστέρας και Μπαρτσελόνα Μονακό. Είναι τα παιχνίδια τα οποία θα ολοκληρώσουν την 27η αγωνιστική. Πάμε τώρα να δούμε και καθώς πλησιάζουμε προς το τέλος εκπομπής, να δούμε και το γράφημα της Volley League, εκεί όπου ο Παναθηναϊκός σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι επικράτησε με σκορ 3-1 του Ολυμπιακού στο Ιόνιο Ντέρμπι, πήρε τη νίκη, το τρίποντο αλλά και το πλεονέκτημα έδρας. Καθώς ο Παναθηναϊκός θα έχει ρεπό αυτή την αγωνιστική, τελευταία της κανονικής περίοδου. Στα υπόλοιπα αποτελέσματα είχαμε ΠΑΟ Καλαμάτα 3-0, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός όπως είπαμε 3-1. Πήγα στους Πολύχνης Κηφισιά 2-3, σπουδαίο διπλό για την ομάδα των Βορείων Προαστίων και Μιλώνας Φίνακας Ήρου 3-1 σε ένα μάτσο το οποίο έγινε χθες. Μεγάλη νίκη για τους νέους Μυρνιώτες. Να πούμε ότι αύριο υπάρχουν και δύο παιχνίδια για το League Cup. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την ομάδα του Πήγα στους Πολύχνης και η ομάδα του ΠΑΟΚ υποδέχεται μάλλον η ομάδα του ΠΑΟΚ φιλοξενείται από την ομάδα της Κηφισιάς στους δύο ημιτελικούς. Οι νικητές θα παίξουν στον τελικό της διοργάνωσης και να δούμε την τελευταία αγωνιστική, η οποία, όπως είπα, ουσιαστικά δεν κρίνει πάρα πολλά πράγματα, μιας που έχει κλειδώσει η υπόθεση της κορυφής και του πλεονεκτήματος έδρας. Έχουμε λοιπόν το Σάββατο Κηφισιά Άθλος Ορεθιάδας, Καλαμάτα Πήγασος Πολύχνης, Φίνικας Ήρου ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός Μήλωνας, που είναι και ίσως και το σπουδαιότερο παιχνίδι, για να δούμε όσον αφορά τα πλασαρίσματα στην πρώτη τετράδα.
Και μάλιστα, αν κρίνω από τις δηλώσεις του Σάκη Ψάρα, του προπονητή του Μίλωνα, είπε ότι εμείς είτε δεύτερη είτε τρίτη ξέρουμε ότι θα παίξουμε με Παναθηναϊκό ή Ολυμπιακό σίγουρα. Είναι να δούμε το πλαγάδι, λοιπόν. Και πάμε και στο βόλεϊ γυναικών. Ένα βόλεϊ γυναικών το οποίο και εκεί είχαμε κάποια σημαντικά αποτελέσματα. Μισό λεπτάκι να το δούμε. Είχαμε λοιπόν την 19η αγωνιστική. ΠΑΟ Πληθυακός 3-1, Απολλώνιος Ακαδημίας Πρωταθλητών Πεύκων 0-3, Θύρα Άρης 3-2, Τέντη Δαβούλας Μαρκόπουλο 3-1, Ολυμπιακός ΑΕΚ 3-0, Λαμία Παναθηναϊκός στη μεγάλη έκπληξη 3-0, σε ένα μάτσο το οποίο, αν και ήταν πολύ κοντά στα σετ οι δύο ομάδες, ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να πάρει το σημαντικό τρίποντο. Δηλαδή θα μπορούσα να το παραφράσουμε όπου και αν βρίσκει η Λαμία τον Παναθηναϊκό, τον πληγώνει τώρα τελευταία. Σωστό. Πολύ σωστό. Πάμε τώρα στην 20η αγωνιστική που είναι το Σάββατο 2 του μήνα. Στις 5 η ώρα Μαρκόπουλο Θύρα. Την ίδια ώρα Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Απολλώνιο. Στις 6 Ακαδημίες Πορταλιτών Πεύκων Ολυμπιακός. 7 παρατέταρτο ΑΕΚ Θέτη Δαβούλας. Στις 7.30 Ηλυσιακός Λαμία και στις 8 Άρης εναντίον ΠΑΟΚ το ντέρμπι της πρωτεύουσας. Mm-hmm. Να δούμε και την βαθμολογία όπως έχει διαμορφωθεί μετά από 19 αγωνιστικές. Έχουμε τον Ολυμπιακό στην πρώτη θέση με 50 βαθμούς, ακολουθεί ο Παναθηναϊκός με 43, 41 η Θύρα, 40 η ΑΕΚ. Ακαδημίες Πρωταθλητών Πεύκων 28, 26 για Θέτη Δαβούλας και ΠΑΟΚ, 21 για Μαρκόπουλο, 19 για Ηλυσιακό, 18 η Λαμία, Άρης 17 και 13 ο Απολλώνιος. Και κάπου εδώ νομίζω ότι έφτασε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Πιστεύω ότι τα καλύψαμε όλα. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας καιρού θέλοντος, μάλλον καιρού επιτρέποντος και θεού θέλοντος. Είδες, η σαρδά μου έχουμε αρχίσει. Όχι καλά, το είπες στην αρχή. Γιατί ο καιρός πλέον έχει αρχίσει και μας κάνει διάφορα περπίπια. Καλά, το είπες στην αρχή. Ελπίζω να τα πούμε την επόμενη Τρίτη την ίδια πάντα ώρα. Από τον Χρήστο Γεωργίου που ήταν στο ένα μικρόφωνο και τον Γιάννη Γιάννουλα που ήταν στο άλλο, σας ευχόμαστε ένα καλό βράδυ και φυσικά μια καλή εβδομάδα. Μια καλή εβδομάδα και όπως λέω κάθε φορά, ραντεβού στα γήπεδα. Ραντεβού στα γήπεδα. Καλή συνέχεια σε όλους. Καλή συνέχεια.